Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Δουλουμπέκη. Ο κύριος Δουλουμπέκης είναι ένας νέος άνθρωπος, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διορθώστε με όπου κάνω λάθος, κύριε Δουλουμπέκη. Ήσασταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεστε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Φύγατε, αποχωρήσατε μαζί με την κίνηση, την ακτιβιστική κίνηση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Κατεβήκατε στις εκλογές ως ευρωβουλευτής. Τώρα είστε ένας από τους 694 της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Συνεδρίασε αυτή η Επιτροπή τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που έχει και το τακτικό της συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να κάνετε εσείς τώρα? Άρωμα ΠΑΣΟΚ, είπαν οι κακές γλώσσες που είδαν τους 694. Και λίγο Γκλέτσο. Με τον Γκλέτσο θα θέλω να πάω μετά, γιατί είναι ακεφάλαιο μόνος του. Γιατί η διαιρετική τομή ήταν το πρόοδος και συντήρηση με αφορμή την Συμφωνία των Πρεσπών. Και ο κύριος Γκλέτσος είχε παραιτηθεί γιατί δεν του άρεσε η Συμφωνία των Πρεσπών. Νάντια, οπότε κουμανέτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Χίτα, να διαχειριστώ εγώ την κουβέντα. Ελάτε, ελάτε. Παρακαλώ να προσέχουμε λίγο τους χαρακτήρες. Όχι, δεν έκανε ανακοινήσεις. Λοιπόν, κύριε Δουλουμπέκη, γιατί. Καταρχάς και πάρα πολύ ενδιαφέρον, πρώτη φορά ακούω να καταλάβετε τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζετε πολλές φορές αυτή η ιστορία που κάνουμε. Προκειμένου να φύγουμε από το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κύριος Ιτανίδης χρησιμοποιεί τους 53 πλάς πριν. Δηλαδή, μιλάμε είναι απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, 53. Και δημιουργούν θέματα, ας πούμε, γύρω από εκεί που δεν υπάρχουν, προκειμένου να αλλάζει η ατζέντα. Βγάζουν ανακοινώσει 53, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που έγινε στο ΣΕΦ τις τελευταίες δύο μέρες ήταν μια εξαιρετικά συνθετική προσπάθεια. Άνθρωποι από όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου συναντήθηκαν, κατέθεσαν τις απόψεις τους. Ήταν η εκκίνηση μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού πόλου στην Ελλάδα, της αριστεράς της εποχής μας, η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη στην προσπάθεια που γίνεται να οικοδομήσουμε ξανά αυτόν τον κόσμο και να το κάνουμε με δικαιοσύνη, με αλληλεγγύη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι άνθρωποι από διαφορετικά και σε αφετηρίες, αλλά πραγματικά με τον ίδιο στόχο, σμίγουν, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινάνε μια πολύ ελπιδοφόρα προσπάθεια, η οποία τα πρώτα της βήματα έγιναν πριν από τις ευρωεκλογές και συνεχίζεται τώρα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ο οποίος προφανώς θα στηθεί γύρω από την κουλτούρα συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από την συνθετική προσπάθεια που γίνεται. Αυτό το διάστημα, εγώ προσωπικά αυτό που αποκόμισα από το διήμερο είναι μια πολύ αισιόδοξη εικόνα. Δεν θέλω να μείνω στον Γκλέτσο, στον κύριο Γκλέτσο, στο Σαββατοκύριακο. Προφανώς για μένα. Ήταν μέσα... πολλές οι φωνές που είπαν ότι δεν έπρεπε να είναι μέσα στους 694. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ποια κριτήρια ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια επιλέγει. Στους ανεξάρτητους Έλληνες εξάλλου υπάρχει μια από το παρελθόν κάτι. Ναι, δεν είναι το ίδιο με τον κύριο Βορύδη. Εμείς δεν έχουμε σχέση με τον κύριο Βορύδη. Καλά, συγκυβερνήσατε, κύριε Αποστολόπουλε, παράκληση. Κύριε Αποστολόπουλο, τώρα ξέχασε. Να μην έχουμε κοντή μνήμη, να τα λέμε για όλους. Ακούστε να δείτε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκυβερνήσει με τους Ανέλ, αλλά και εσείς με τον Βορύδη και με τον Άδωνη συγκυβερνούσατε. Τότε ήταν και η Δημάρ. Να μας πει ο κύριος οικονόμου. Κύριε Αποστολή. Ελάτε, ελάτε. Θέλω να μην μείνουμε και πραγματικά το ζητάω αυτό ως χάρη από τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ, να μην μείνουμε στον Γκλέτσο ή σε άλλα προβεβλημένα στελέχη. Σας λέω εντιμή, επειδή ξέρω πολλά από τα άτομα που συμμετέχουν εκεί. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες μαζί. Είναι πολλά από αυτά παιδιά νέα, με φωτιές στα μάτια τους, με πάθος για αυτό που κάνουν, με ωραίες ιδέες, με συνεκτική ιδεολογία που θέλουν να αγωνιστούν και θέλουν να μείνουμε σε αυτά τα παιδιά. Αυτό πολλές φορές. Σε αυτό το 31,5% που αντιλαμβάνομαι. Ανταποκρίνεται αυτή η 600-700 άνθρωποι. Φυσικά. Είναι από όλο το φάσμα των ανθρώπων αυτών που στήριξαν την προσπάθεια. Και ακόμα ευρύτερο. Και νομίζω ότι είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει πολλής δρόμος, πρέπει να πάμε στο συνέδριο να συνεχίσουμε τη σύνθεση, να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να δημιουργούμε μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά καταλαβαίνω την ανάγκη για τα πιπερά, τα ονόματα, όμως πραγματικά ξέρω ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν νέα παιδιά που πολλές φορές δεν πέφτουν τα φώτα πάνω τους και στο κοινά. Ξέρω πολλά παιδιά και στα Νέα Δημοκρατία. Ωραία, σας ανησυχούν οι διαφορετικοί. Η σταγμή από ένα
από τον παλιό σκληρότερο πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ ή του συνασπισμού. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Νιώθετε ότι κάποιοι δεν σας θέλουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το έχω νιώσει προσωπικά αυτό και δεν με ενοχλεί κιόλας. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ότι μ' αρέσει η δυνατότητα που έχει κάθε τάση, κάθε άνθρωπος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει ελεύθερα την άποψή του και να μην απειλείται με διαδικασία. Κύριε Βιλουμπέκη, όποιος εκφράσει αντίθετη άποψη. Έχει ανοίξει και μία κουβέντα στον ΣΥΡΙΖΑ για ενδεχόμενη αλλαγή ονόματος ή προσθήκη ενός επιθέτου. Εσείς θεωρείτε, είστε σύμφωνος με μία τέτοια αλλαγή ότι θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή ή είστε της άποψης, άποψη που έχει εκφράσει και ο κύριος Κουλέτης την περασμένη εβδομάδα και ο κύριος Τσακαλώτος από εδώ, από τούτο εδώ το στούντιο, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ισχυρό brand name, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Είμαι της άποψης να οδηγηθούμε σε ένα συνέδριο, να συζητηθούν όλα και να αποφασιστεί δημοκρατικά το τι θα γίνει και με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδιαφέρον. Και με την εκλογή του Προέδρου και με το νέο καταστατικό και με το ευρύ πολιτικό πλαίσιο που πρέπει να περιλαμβάνει. Αλλά όλα αυτά πρέπει να είναι δημοκρατικές αποφάσεις ενός δημοκρατικού συνεδρίου.